Στην πολύ παθηκακιά στροφή της παλιάς εθνικής οδού Χανίων Κισάμου, στο ύψος του Σταλού, η θάλασσα υποσκάπτει τη βάση στήριξης του δρόμου. Η διάβρωση εξελίσσεται εδώ και χρόνια και μέχρι σήμερα καμία από τις παρεμβάσεις δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει οριστικά το φαινόμενο. Ο κίνδυνος καθιζήσεων του οδοστρώματος επανήλθε λόγω του έντονου κυματισμού. Παρότι έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις στο παρελθόν και έχουν θεμελιώσει διάφορα τυχεία σε διάφορα βάθη, τελικά η θάλασσα δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Έχει κυματισμό, είναι ανοιχτή θάλασσα εκεί και υποσκάπτει συνέχεια τα θεμέλια. Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εξετάζεται και νέα παρέμβαση την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές για πλήρη ανακατασκευή της παλιάς εθνικής οδού Χανίων Κισάμου, κυρίως στο τμήμα από Σταλό προς Πλατανιά. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν αντιμετωπιστεί η ανάσχεση του κυματισμού με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να μειώνεται η δράση του πάνω στο συγκεκριμένο σημείο, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ οριστικά. Χιλιάδες είναι οι τουρίστες που διέρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες από την κακιά στροφή, ενώ και τον υπόλοιπο χρόνο ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί τους κατοίκους και επιχειρηματίες όλου του βόρειου μετόπου των Χανίων. Τα σημεία τα συγκεκριμένα που είναι ο δρόμος, λόγω του ότι έχουν ανεβεί η στάθμη των νερών και ο δρόμος είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, όπως είναι και στο Καλαμάκι, όπως είναι και σε άλλες θέσεις, υπάρχει μόνιμο πρόβλημα εκεί λοιπόν. Πρέπει να το δούμε με μια τελείως άλλη ματιά, έχω την αίσθηση, και να κάνουμε το έργο που απαιτείται. Τη δεδομένη περίοδο, ωστόσο, λόγω των έργων υπογειοποίησης του καλωδίου της μικρής διασύνδεσης στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από τις Μουρνιές μέχρι τα Νοπήγια Κισάμου και την τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας, η παλιά εθνική οδός είναι αδύνατο να κλείσει για παρεμβάσεις.